Λοιπόν, σας ακούω. Θα μου πείτε την αλήθεια. Θα την πούμε. Άμα γελάς, δεν πρόκειται να σου πούμε τίποτα. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι στο χέρι σας. Ακού να σου πω! Άστο, Σούλα, σταμάτα. Και την αλήθεια θα σου πούμε, και γιατί ήρθαμε εδώ θα σου πούμε. Και ό,τι άλλο μας ρωτήσεις, δεν θα σου κρύψουμε τίποτα. Άντε, ντε. Περιμένω. Και πολύ καλά κάνεις. Γιατί θα χρειαστεί να περιμένεις ακόμα λίγο. Σάβα, σε εμπιστεύτηκα μια φορά στη ζωή μου. Δεν το ξανακάνω δεύτερη. Θα φύγει πρώτα η μητέρα μου και μετά θα μάθεις την αλήθεια. Γιατί? Γιατί θέλω πρώτα να φύγει ήσυχη και ήρεμη ότι όλα πάνε καλά. Και μετά να ξεσπάσει η μπόρα. Και πού ξέρω εγώ ότι δεν θα την αναγκάσει να μείνει μόνο και μόνο για δεν να... Δεν θα χρησιμοποιούσα τη μητέρα μου. Αυτά τα κάνεις εσύ. Με χρησιμοποιείς ανθρώπους. Κοίτα ρε ποιες μιλάνε. Τώρα κανονικά Είπαμε. Θα κάνουμε μια ήσυχη και πολιτισμένη κουβέντα. Δηλαδή θα περιμένουμε να φύγει. Ακριβώς. Και πότε θα γίνει αυτό? Τώρα όπου να είναι. Όχι όπου να είναι. Πρέπει να μάθουμε εδώ και τώρα πότε θα γυρίσει το μοναστήρι. Πέθανα. Γεια σας. Με έχει επηρεάσει η συγκατοίκηση με τη μαμά της Κέτης. Δεν εξηγείται. Ολοράσα βλέπω μπροστά μου. Καλημέρα. Γιώργο μου, δεν είμαι πολύ καλά. Γιατί, συνέβη κάτι στο σπίτι? Στο σπίτι μια, ας τα λέμε δηλαδή, μια χαρά. Να σε ρωτήσω. Έναν τύπο με ράσο και κουκούλα. Τον είδες κι εσύ ή δεν είμαι καλά? Μια χαρά είσαι αγάπη μου, μια χαρά. Όχι, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία δεν αποκλείεται να... Να σε ρωτήσω, ποιος είναι? Ο Πασχάλης. Ο τραγουδιστής? Όχι, Μπία μου, ηθοποιός ο άνθρωπος, ο Πασχάλης. Δεν θυμάμαι το επίθετο του, καινούργιος είναι. Και τι κάνει? Τον αδελφό του παρανοϊκού εμπριστή. Δεν διάβασε το κείμενο? Πού να προλάβω, είχα άλλα διαβάσματα, για λέγε. Λοιπόν, ο παρανοϊκός εμπριστής έχει έναν αδελφό επίσης παρανοϊκό που ζήλεψε τη δόξα του. Του παρανοϊκού αδερφού του. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτός για να τον ξεπεράσει. Ναι. Εγκλωβίζει στο ασανσέρ ανυποψία στα θύματα. Είναι δηλαδή παρανοϊκός... Εγκλωβιστής. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη. Γιατί υπάρχει όλο το υπόλοιπο. Mm. Και δεν μου λες. Εμάς τι μας νοιάζει. Πυροσβεστικοί είμαστε. Πώς, άμα κλειστεί στο ασανσέρ, πυροσβεστική δεν έρχεται να σε απεγκλωβίσει. Και τώρα θα έχω να κυνηγάω και αυτόν από το ασανσέρ. Ναι. Μήπως να πιάσω καλύτερα τη μάνα του, να μην κάνει τέτοια παιδάκια. Πες το ψεμάτι. Αχ, μωρέ Γιώργο. Κατάλαβες τώρα γιατί τα κάνω όλα αυτά που κάνω? Γιατί θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Πάντως να ξέρεις ότι ό,τι πίστευα για σένα δεν έχει αλλάξει. Τι είπατες? Κάτσε μην έρθει κανείς και έχουμε άλλα. Δεν έρχεται κανείς, όλοι στο πλατό είναι τώρα. Γιατί τι έγινε? Δεν έμαθες τι έγινε? Όχι, τι έγινε? Ευχαριστώ! Να είσαι καλά. Μαζί θα προχωρήσουμε για τη νέα Ελλάδα! Χέρι, χέρι, πόδι, πόδι! Κάσε καλέ μες τ' αυτή μου! Έλα, σ' ακούω! Πέμπτη! Βγήκα πέμπτη! Εκλόχθηκα! Εκλέχθηκα! Εκλέχθηκα! Αυτό! Πόσα εκλογικά κέντρα μένουν ακόμη? Πόσα? Όχι, έλα, έλα, γεια, γεια, γεια! Βγήκα πέμπτη! Τέταρτη! Τέταρτη σε σταυρούς και πίτα φωνών και μάλιστα από όλα τα κόμματα! Μπράβο! Μπράβο! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Τάμι? Τι? Έσκησες, αγάπη μου, έσκησες, έχεις ρεύμα. Αλήθεια! Και μπορεί να βγει και τρίτη, έχει 22 ψήφους διαφορά από τον τρίτο και μένουν άλλα 6 εκλογικά κέντρα για να δώσω το αποτέλεσμα. Αγάπη μου! Μπράβο! Μπράβο!
Δάμε μου συγχαρητήρια. Κυρία Μία, εκλόχθηκα. Και πάλι συγχαρητήρια. Έχει όμως και γερό μάνατζερ, έτσι. Την αποσύση μου το πες, το έκανες. Κυρία Μία, είμαι τέταρτη και πάω για τρίτη. Κάνω ρεύμα. Έχεις ρεύμα, βρε βλήμα. Για πρόσεξε πώς μου μιλάς. Όπου. Έχω να αισθανθώ έτσι από τότε που βγήκα αναπληρωματική μισ... αυτό με τα πόδια. Τι λέει. Μισ Χαλκιδική λέει. Ναι, μπορεί να μην θυμόμουν το όνομα, αλλά θυμόμουν το σχήμα. Τρία πόδια δεν είναι. Ελπίζω το τρίτο να μην είχε πάρει μέρα στα καλυστία. Σε έλα εδώ. Τι, συγχαρητήρια. Τους πες, συγχαρητήρια. Εγώ, ό,τι θέλετε, κυρία Μπία. Θέλεστε, θα μου φωνάζεις. Τι, α, τα χαρτιά του Χωσέ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που σου είχα ζητήσει, ακριβώς. Συγχαρητήρια, Δεσποινής. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Γιώργος. Δεν λες που σε χαιρετάω ακόμα, έχεις και άποψη. Λοιπόν, πότε θα είναι έτοιμα? Αύριο. Αλήθεια? Ναι. Αύριο θα τα έχεις στα χέρια σου. Αχ, ωραία. Ναι, ναι, ακούω. Συ, θέλουμε μία κούτα ποσίδο. Τι κάνεις τώρα εκεί? Παραγγελία. Μία κούτα Απόλο, μία Αθηνά. Όχι, κοκομπάγες δεν θέλουμε, έχουμε πολλές. Και άλλα πουλιά έχετε. Τελείωνε. Ναι, και μία κούτα από αυτές τις κοπέλες με τα φτερά. Συ, μοθράκι, αλλά με κεφάλι. Τι έκανες? Την τύφλα σου δεν ξέρεις? Οι παραγγελίες σε μάραιναν. Καταρχήν παράγγειλες λίγα. Δεν θέλουμε πιο πολλά. 5-5 τις παίρνουμε τις κούτες, όχι μία-μία. 5-5 είναι πολλά, τα δικά μου που θα μπουνε. Ποια δικά σου? Τώρα που το μαγαζί έγινε ουρουγουανοελληνικό. Τι έγινε το μαγαζί? Ουρουγουανοελληνικό. Θα φέρουμε και δικά μου αγάλματα. Και πού θα τα βρούμε? Παρήγγειλα εγώ θα φέρουμε. Ινδιάνικα. Με το ζόρι κρατιέμαι. Μόνο εσείς έχετε νομίζεις. Ξέρεις τι ιστορία έχουμε εμείς? Θα έλεγα τώρα κάτι και για τη χώρα και για την ιστορία σας, αλλά άντε. Καταρχήν η Ουρουγουάη έχει πάρει και δύο μουντιάλ στο ποδόσφαιρο. Εσείς τι πήρατε? Πότε καλέ πήρε δύο μουντιάλ η Ουρουγουάη? Το 1930 και το 1950. Καλά, το πρώτο είναι ο μωρό, το δεύτερο δεν το θυμάσαι. Τι έπαθες? Έχει χάρη που δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς. Σενιόρα Σούλα. Αύριο που θα πάμε να υπογράψουμε τη μεταβίβαση του μαγαζιού και τη συνειδιοκτησία. Για. Τη μεταβίβαση του μαγαζιού και τη συνειδιοκτησία. Πού τα άμαθες εσύ αυτά? Πήγα σε δικηγόρο χθε. Θα κάνουμε και μία διαθήκη. Άμα πάθεις τίποτα, να μου μείνει το μαγαζί ολόκληρο. Τόση θεή εδώ μέσα. Δεν μπορείτε να ρίξετε ένα κεραυνό? Τι με κοιτάτε από τα ράφια? Τι είπες? Τι να πω, που μονοκόλυβα δεν μου βρασες ακόμα. Όλα στη ζωή είναι, σενιόρα Σούλα. Πάντως να ξέρεις ότι άμα πεθάνεις, θα πάρω τη φωτογραφία σου και θα τη βάλω ανάμεσα σε Φίμπο και Αθηνά. Φίμπο, Σούλα, Αθηνά. Και για να μην είσαι μόνη σου και για να σε θυμάμαι. Ευχαριστώ. Εσύ τι θα κάνεις άμα πεθάνω? Πάρτι. Εγώ σκέφτομαι να με κάψετε. Και τώρα γίνεται αυτό, αν θες. Και να ρίξετε τη στάχτα μου στη θάλασσα. Beach party τότε. Ναι. Στη αγαπημένη μου παραλία, κοντά στο Μοντεβιδέο. Εντάξει. Αλλά τα 9 μέρα θα τα κάνω στο Super Paradise, να το ξέρεις. Τι κάνετε, μητέρα? Καλά είμαι, παιδί μου. Να θυμιατίζω λιγάκι. Ωραία, πράγμα. Δεν τα αφήνετε τώρα αυτό να μιλήσουμε λίγο? Να μιλήσουμε όσο θες. Έχω ένα παράπονο, μητέρα. Τι, Σάβα μου? Ένα... Τόσα χρόνια δεν μας επισκεφτήκατε μια φορά. Αγόρι μου, οι καλόγριες ζουν στα μοναστήρια. Αυτά είναι το σπίτι τους, η ζωή τους ολόκληρη. Δεν παίρνουν γλυκίσματα να κάνουν επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι. Ο κόσμος πάει στα μοναστήρια. Σωστά. Τόσα χρόνια. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι ήρθαν. Χιλιάδες. Γι' αυτό έχω κι εγώ ένα παράπονο. Δεν ήρθες μια φορά? Η Εκατερίνη έχει έρθει. Εσύ, ποτέ. Γι' αυτό τώρα σας υπόσχομαι, τώρα που θα ξαναπάτε, θα έρχομαι. Τι πάθατε? Τίποτα. Να λίγο... Τι? Το φαΐ έχω αφήσει στη φωτιά και μη μου καεί, πάω λίγο να το δω. Ναι, ναι, να πάτε, να πάτε. Ναι. Περίεργο αυτό. Καλημέρα. Έλεγα κι εγώ γιατί παίζει το μάτι μου. Δεν μου λες εσύ. Α, κυρία Λαζάρου μου,
Όχι, πιάσαμε τον καβγά μόλις μπήκαμε. Για να τσακωθούμε ήρθατε. Τι, για να κεντήσουμε. Προτιμότερο θα ήταν. Τι θα γίνει με το παιδί. Ποιο παιδί. Το δικό μου. Τώρα δικό σας. Σχετικό είναι. Τι πράγμα. Όχι τίποτα. Λέω κάτι που ήταν δικό μας. Μπορεί να μην είναι για πάντα. Σήμερα είναι δικό σας ο γιος, αύριο είναι κάποιος άλλος. Τι ιδιαίτερα είναι αυτά που του κάνεις. Εξαντλητικά σας διαβεβαιώ. Το σπίτι του δεν τον βλέπει και καθόλου. Τον βλέπουν όμως άλλα σπίτια, μην έχετε παράπονο. Μόνο μισή ώρα όλο και όλο το πρωί, όταν ξυπνάει. Επίτευγμα είναι αυτό. Τι τράβαμε εμείς να τον φυγαδεύσουμε κάθε βράδυ, να θεός ξέρει. Τι μου μουρίζεις εσύ όλη την ώρα. Έτσι του λες και μάθημα. Μέσα από τα δόντια σου. Γι' αυτό αργεί τόσο να τα καταλάβει. Έχει το κληρονομικό χάρισμα. Γι' αυτό αργεί. Τι? Όχι τίποτα. Λέω, μπορεί να αργεί, αλλά έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Οι βαθμοί του έχουν ανέβει. Και εμένα μου ανέβηκε η πίεση. Όλη μέρα μιλάω με τον Ντουβάρη. Α, μιλάτε με το παιδί. Για τον τοίχο, λέω. Συγγνώμη. Είμαι μόνη μου όλη την ημέρα και μιλάω με τον τοίχο. Όχι, τώρα το κατάλαβα. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Τίποτα. Τα μαθήματα πρέπει να αραιώσουν. Δεν τον βλέπω καθόλου. Τι θα κάνω εγώ όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι. Εκείνο το κέντημα που λέγαμε. Ο πατέρας του ανεπρόκοπος όλη την ημέρα είναι στο καφενείο. Οι αδελφές του και οι τρεις παντρεύτηκαν. Άνοιξαν τα σπιτικά τους και πρόκοψαν. Είχα κι εγώ μια παρέα και την έχασα. Γιατί δεν παίρνετε ένα σκύλο. Μα να έχω γιο και να μην τον βλέπω. Πάρτε και τη θετική πλευρά του πράγματος. Κάνει τόσα μαθήματα δωρεάν. Αυτό έλειπε να σε πληρώνουμε και από πάνω. Κόντεψες να τα αφήσεις κουτσό το παιδί. Εγώ, από μόνο του. Άσε που ασημάκης μου, είναι χαρά μέσα στο σπίτι. Μπαίνει και ομορφαίνει ο τόπος. Δεν είμαι το μπουφέ στο σαλόνι τώρα που το λέτε. Τι είπες? Όχι τίποτα, λέω δεν τον πήραμε για να ομορφύνει ο τόπος. Λέω θα παίρναμε έναν φίκο. Και λιγότερο χώρο πιάνει. Και πολύ καλύτερος μαθητής θα ήταν, σας διαβεβαιώ. Πάντως σας καταλαβαίνει. Δεν θέλω να με καταλαβαίνεις. Το γιο μου θέλω να βλέπω συχνότερα. Γι' αυτό κανόνισε να κοπούν τα πολλά-πολλά. Συνονοηθήκαμε. Αλίμονο. Είχαμε εμείς ποτέ πρόβλημα συνεννόησης. Άντε, γεια! Έφυγε. Εδώ είσαι εσύ. Κυρία, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ελέζε, μην το κατάλαβα. Όλες αυτές τις μέρες που έρχομαι σπίτι σας για να κάνω το γιο της κυρίας Μπίας, με έχει φάει η μάνα μου. Πού είσαι, γιατί αργείς, τι ώρα είναι αυτή, Έμπλεξες κι εσύ. Ήδη φωνάζε από πριν για τα μαθήματα. Σκεφτείτε τώρα τι έπαθε. Μήπως αν της πούμε ότι θα πας μία πενθήμερη εκδρομή με το σχολείο, να ξεμπερδεύεις με όλα αυτά. Και πού θα πούμε ότι θα πάω. Θα πούμε ότι θα πας στη Ρόδο. Αχ, όχι στη Ρόδο. Τι σημασία έχει, μωρέ Λαζάρου, που θα πας. Στο Μπαγκλαντές θα πας. Σημασία έχει να τα βολέψουμε. Τι και δεν θα έρχομαι πια στο σπίτι. Όχι, βέβαια. Α, όχι, δεν θέλω τότε. Προτιμώ το μάθημα. Σεισμός. Λογικό. Δεν έχει ξανακουστεί τέτοια φράση σε σχολείο. Αντέδρασε το κτίριο. Συ. Συ. Ευχαριστώ πολύ. Αντιός. Με ποιον μιλούσες? Με τη μόχα Θεοπίπη. Θεοπίστη. Αυτή. Το βράδυ θα μάθω ελληνικά. Κανόνισε η Θεοπίπη να κάνω μάθημα με την κόρη της. Θεοπίστη, είπαμε. Με την κόρη της. Την κλαίω την Κέτη. Τι κάνεις τώρα εκεί? Καφέ. Δεν ξαναπαίρνω από τη Ευαγγελία. Γιατί? Το έχει ακριβό. Ο δικηγόρο μου είπε ότι πρέπει να προσέχω τα έξοδά μου. Προκέ τώρα θα κάνω και φορολογική δήλωση. Μάζευα λεφτά τόσα χρόνια για να μου τα φάει η εφορία. Εμάς τους ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων κυνηγάνε, σενιόρα Σούλα. Και είναι άδικο. Προκέ εμένα, μια ζωή με κυνηγάνε. Το άδικο δεν είναι ότι σε κυνηγάνε. Το άδικο είναι που δεν σε πιάνουνε. Τι? Τι κάνεις? Φραπέ ζεστό. Σενιόρα Σούλα, εσύ το ήξερες ότι έχει φραπέ ζεστό? Κάτι είχα ακούσει στις ειδήσεις, δεν ήμουν σίγουρη. Το λένε νέες. Μάλιστα. Εγώ χθες το έμαθα. Με άφηνες όλο το χειμώνα να πίνω κρύο καφέ. Έλπιζα σε μία φαρυγγίτιδα, αλλά πού. Ναι. Τι θες? Ποιος είναι? Ο Σάββας. Μην μιλήσεις πολύ, έχουμε δουλεία. Λέγε λίγο γρήγορα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω πολύ! Δεν το πιστεύω ότι έχω γίνει υπάλληλο στο μαγαζί μου! Μ' έχω μπλέξει, Παναγία μου. Έλα, λέγε, τι θέλεις. Ναι, ναι, ευχαριστώ! Πάνω από την κουντούρα, βέβαια. Και από την κούρκουλα. Δεν βαριέστε?
Ό,τι μπορούσα να έκανα τα κορίτσια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας. Δεσποινίστα, μη. Παρακαλώ. Τώρα που εκλεγήκατε, θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Ο αδερφός μου ψάχνει... Σε ξέρω από κάπου. Ο Σταμάτης είμαι. Κομπάρσος. Κομπάρσος, ο βοηθός σκηνοθέτη. Αχ, ναι, μωρέ, και έλεγα ποιον μου θυμίζεις. Κάτι έκανες όμως, άλλαξες τα μαλλιά σου. Όχι. Ασκήμινες. Δεν νομίζω. Νομίζω όμως εγώ. Να περιμένω. Ναι. Παρακαλώ. Αχ, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τέταρτη, ναι. Κλείστο, έφερα τα τελικά. Αχ, για να δω. Ποιος ήταν? Δεν ξέρω, να ξαναπάρει. Μια χαρά μας έκατσε πάντως με τη Νέα Δημοκρατία. Άμα έβαζες με το Πασόκ, μπορεί και να μην έβγαινες. Όχι που δεν θα έβγαινα. Εννοώ ότι σκοπός μας ήταν να βγεις με το πρώτο κόμμα. Με όποιο κόμμα και να πήγαινα, αυτό θα έβγαινε πρώτο. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις το σχέδιο. Θα περιμένουμε καμιά εβδομάδα να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και μετά θα δηλώσεις ανεξάρτητη. Εντάξει. Δεν θα το ανακοινώσουμε όμως ακόμα, θα το ανακοινώσουμε.